τα γνωρίζουμε. Ποιος από τους δύο μονομάχους οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο παρκέ θα κατακτήσουν το 49ο κύπελο Ελλάδας. Νικητής ο ψηλός του Παναθηναϊκού. Ο Λεσόρ δίνει χώρο και ανεβαίνει και πάλι. Δεν επιλέγει να πάρει το screen του Ονάν. Με το αριστερό χέρι ολοκληρώνει τη φάση ο Αμερικανός. Προσπαθεί να πάρει θέση ο Μίτογλου. Τώρα θα πάει στην γωνία. Σηκώνεται με ένα ξαφνικό jump shoot. Ο Γκραντ το καλάθι θα μετρήσει. Walk up. Του δίνει screen ο Πίτερ και κάνει το pop out. Επιλέγει και αυτό να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Σουτάρει για δύο. Εποφελήθηκε ο Μπρασδέικης. Walk up. Πίτερ από την baseline. Βλέπει τον φάλ. Ο τελευταίος καρφώνει. Κλέβει ο Λαρετζάκης, ολοκληρώνει, όχι τελικά, αφού ο δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Λεσόρ θα μείνει στην περίμετρο, γιατί τον Άννα δεν θα τα καταφέρει. Εδώ έχει φτάσει κοντά στο καλάθι ο Γόκαπ και δεν ολοκληρώσει τη φάση. Ήθελε να ξεδιπλώσει τον ευνηδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Νάν πηγαίνει μόνος του, σαν να μην είχαν σωστές αποστάσεις. Έβαλε το χέρι του Λεσόρ και έκλεψε στον ευνηδιασμό και πάλι ο Παναθηναϊκός θα υψώσει για τον Λεσόρ. Η ομάδα του Αταμάν και τη εκμεταλλεύτηκε. Ο Λαρετζάκης προσποιείται και αποφεύγει τον Γκραντ. Φτάνει μέχρι το λέει από Γιαννούλη Ζαρετζάκη. Τον Νάν κολλημένος επάνω του ο Γόκαπ σε δύσκολο σημείο βρέθηκε ο Νάν διότι πέρασε από κάτω από το φαλ. Θα σπεύσει εκεί να βοηθήσει τον συμπαίκτη του. Καρφώνει ο φαλ εδώ μετά από την πάσα του Μπρασδέικη. Την πήρε ο Λαρετζάκης. Η διείσδυση θα τον κόψει ο Λεσόρ εντυπωσιακά. Ελπίζω να μην έχει χτυπήσει κάποιος εκεί. Νάν θέλει να συνεργαστεί με τον συμπαίκτη του. Κρατάει πόδι σταθερό. Ο Λεσόρ ολοκληρώνει τη φάση. Ο Λεσόρ θα επιτεθεί στον φάλο. Ο τελευταίος θα τον κόψει. Τώρα θέλει να τρέξει ο Ολυμπιακός. Λαρετζάκης αλλάζει χέρι και σκοράρει. Walk up. Λαρετζάκης. Ο φάλ απευθείας γυρίζει και καρφώνει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Ναι, έχει έρθει ο Πετρούσεφ και ο Ράιτ. 4 και το 5. Του είδησε να παίξουν πολύ γρήγορα. Παπαπέτρου Πετερή τώρα με τον Κάναν, ο οποίος στέκεται μπροστά στον Ιωάννη Παπαπέτρου. Ο τελευταίος βρίσκει τον τρόπο. Παπαπέτρου, τον επιτηρεί ο Πετρούσεφ, είναι μόνος του ο Μίτογλου. Θέλει να εκμεταλλευτεί την περίσταση και θα το κάνει ο Ντίνος. Ξανά ο Μητρουλόν θέλει να επιτεθεί στον Σλούκα. Περνάει, αλλάζει χέρι, σκοράρει και θα πάει στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Να λοιπόν με τριάρι τον Παπαπέτρου, 4 τον Μίτογλου και 5 τον Ματίας Λεσό. Ο Κάναν σε ένα ακόμη κλέψιμο. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι ψάχνουν και διάδρομο στον ευνηδιασμό, θα την πάρει ο Πετρούσεφ μετά από την ασίστ του Μίτρου Λόγκ, ο οποίος έχει μπει ορεξάτος με ένα καλάθι και φάουλ. Ανέβει ο Πετρούσεφ σε μια fake κίνηση για screen. Θα πάρει την μπάλα ο Σέρβος, θα πατήσει γερά αριστερό lay-up. Ο Αμερικανός περνάει από το screen του Λεσόρ, βλέπει μια επιλογή η οποία είναι ξεμαρκάριστη και δίνει τρεις πόντους στον Παναθηναϊκό. 24 όλα. Ο Γκραντ θέλει να ποστάρει τον Αϊζέια Κάναν. Γύρισε ο Γκραντ, έβγαλε μια εντυπωσιακή άμυνα εδώ. Κάναν. Σαρμοσμένη άμυνα πάνω του στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού που είναι ο Ιθήνων Νούς, ο εγκέφαλος, ο μεγάλος σκόρερ. Ο Γόκαπ σε ένα ακόμη τρίποντο. Ο Φαλ διστάζει, ο Παπα-Νικολάου, ο Πετρούσεφ αμέσως τον Γάλλο. Εξαιρετική συνεργασία και κάρφωμα. Τον τραβήξει έξω και να μιλήσει ο Μίτογλου από μακριά που είναι καλό σουτέρ. Νάν. Στέκεται στον αέρα με το αριστερό χέρι. Πλού τον Μπρασδέικης. Κλείνει την baseline ο Λιθουανός. Ο Μίτογλου επιμένει. Οδηγεί εκεί που θέλει τον αντίπαλό του. Το τελείωμά του. Ακολουθεί ο Λαρετζάκης. Επιμένει με ένα ακόμα screen ο Λεσόρ. Βρίσκει μπροστά του τον Φαλ. Ο Γκραντ. Το σουτ είναι για τρεις από τον Μίτογλου. Τρέχει τώρα ο Ολυμπιακός. Πέφτει την κορμιά. Στο παρκέ της, του κλειστού γυμναστηρίου Νέα Αλικαρνασσού. Ο Κάναν τώρα με χέρι αλφάβη. 19 έχει πλέον ο Ολυμπιακός. Θα γράψει με το δεύτερο τρίποντο της ομάδας του 32-34, άμεση απάντηση από τον Ματίας Λεσόρ. 34 όλα. Ο Γάλλος ψηλός του Παναθηναϊκού βλέπει τον φάλ κοντά στο καλάθι. Ο Γόκαπ, ωραίο το passing game. Ο Πίτερς με τον Κάναν, ο οποίος ζεσταίνεται. 34-37. Την ώρα που ο Γρηγόνης βγαίνει έτοιμος να εκτελέσει, θα το κάνουμε επιτυχία. Δεν είναι ο Πίτερ, σημαίνει κανένα από πάω το Αμερικανός. Πηγαίνει μόνος του ο πόντγκαρ του Ολυμπιακού. Έρχεται να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι. Ο χώρο στον συμπαίκτη του. Τον τροφοδοτεί ο Γκραντ. Επιλέγει την πάσα στο Μίτρογλου. Ο Λεσόρ, ο οποίος σκοράρει. Walk up. Καλή άμυνα από τον Λεσόρ. Ο Φαλ βρίσκει τον Πίτερ στη γωνία. Τον Λαρετζάκη. Ο Λιθουανός εκτελεί. Θα κάνει airball. Ο Ριγέν Ταμάν διαμαρτύρεται και θα δεχτεί τεχνική ποινή. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Πολλά τα 16 λάθη για τον Παναθηναϊκό.
Λαρετζάκης. Η μπάλα στον φαλ, κάρφωμα του τελευταίου. Ο φαλ εξασφαλίζει αμυντικό rebound. Πετρούσεφ, Λαρετζάκης, Παπανικολάου. Βρίσκησαν ισορροπία την άμυνα του Παναθηναϊκού. Τις καλύτερες αποστάσεις που θέλουν να έχουν παίκτες τους στην επίθεση. Νίκο Ζέρβα. Στην άμυνα ζήτησε να μην περνάει μπάλα από το ζωγραφιστό και να δημιουργούν ο Σλούκα ή ο Ναν. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, θα την ξαναπάρει από τον Ράι, του αλλοιώνει την προσπάθεια ο Σλούκας στον στόχο, τρέχει ο Μητρουλόγκ στην άλλη πλευρά, βλέπει τις επιλογές του, μία από αυτές είναι ο Παπανικολάου. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός που δείχνει πόσο καλά το κάνει αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός και πόσο κακά ο Παναθηναϊκός. Έμεινε λίγο πιο πίσω ο Μόζες Ράιτ, η μπάλα στα χέρια του Κώστα Παπανικολάου. Κόβει ο Πετρούσεφ χωρίς να τριπλάρει, τελειώνει τη φάση με το ένα χέρι. Το δευτερόλεπτο ακόμα, 7, ο Λαρετζάκης ψάχνει τον χώρο για να νικήσει τον Ναν. Επιθετικό rebound για κάρφωμα από τον Ράιτ. Θα παίξει τα πόδια τον Πετρούσεφ, έβαλε το χέρι του ο Σέρβος και εμπόδισε τον Ναν. Ο Γκριγκόνης θέλει να χρησιμοποιήσει, δεν χρησιμοποιεί το ταμπλό. Μητρουλόγκ, 4 δευτερόλεπτα. Ράιτ γυρίζει, σκοράρει με το αριστερό χέρι και κερδίζει και το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Μπορεί να γίνουν και 26 αν ευστοχή συμπληρωματική βολή ο Ράιτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός μόλις 5. Παπανικολάου, Πετρούσεφ, ξεμαρκάρισε ως για 3, το έβαλε και αυτό. Φαίνεται ότι είναι καλά πάντως, αλλά έχουν τρομάξει όλοι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Ωραίο τελείωμα με το αριστερό του Λεσόρ. Και του δίνουν τώρα φυσιοθεραπευτής πρώτες βοήθειες. Ο Ράιτ πηγαίνει μόνος του και δικαιώνεται. Και πάλι με το αριστερό χέρι ολοκληρώνει τη φάση. Το φάουλ είναι από τον Λεσόρ. Θα βάλει και την βολή ο Ράιτ. Μπάλα δεν ακούμπησε κάτι Στεφάνη, το παιχνίδι συνεχίζεται. Σλούκας, Μητογλου για 3, θα το βάλει ο Μητογλου. Ο χρόνος κυλάει υπέρ τους. Τώρα ο Γόκαπ για 3, σε επιθετικό ριμπάντο από τον Παπανικολάου. Γυρίζει και σκοράρει. Βρίσκει, του δίνει την μπάλα ο Μητογλου ξανά. Σλούκας διεισδύει, ο Λεσόρ στέκεται στον αέρα και ολοκληρώνει τη φάση. Κλέβει ο Μητογλου, σηκώνει το κεφάλι ο Ναν. Έχει τον Γόκαπ πάντα μπροστά του, φτάνει μέχρι το lay-up. Γίνει καλύτερα η κυκλοφορία αλλά και να πάει στα χέρια καλύτερων εκτελεστών στις ελεύθερες βολές. Σκαλοπάτα ο Παπανικολάου για να σπάσει αυτό το πρες. Κάνει την προσποίηση και πάσαρε στον Μητογλου, ο τελευταίος με το αριστερό χέρι. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Δεύτερη βολή για τον Ράιτ στον στόχο, 55-67. Μπροστά στον Ράιτ σουτάρει, μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Πετρούσεφ, ο Ράιτ θα καρφώσει. 58-69 για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι για τρίτη συνεχόμενη φορά στέφονται κυπελούχοι Ελλάδος.